Φίλε και φίλοι, γεια σα. Παρακολουθείτε το κανάλι Θάνο Κόκαλε δημοσιογράφο και μαζί θα δούμε και θα σχολιάσουμε και τα εξή. Του ξέφυγε ή μήπω όχι. Η δήλωση Μητσοτάκη μέσα στη Βουλή που μπορεί να είναι η εξήγηση για όλα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία. Όσα γίνονται στην Ουκρανία είναι μια ευκαιρία. Για ποιο πράγμα λέτε να μίλησε ο Πρωθυπουργό. Σε λίγο η απάντηση. Τελεσίγραφο Πούτιν για την Κύπρο αλλά και για την Ελλάδα. Ποια επίπτωση θα έχουν τα κράτη που στέκονται απέναντι στη Ρωσία και έκλεισαν και τον εθνικό εναέριο χώρο τους. Γιατί πολλά ελληνικά μέσα ενημέρωσης δεν ανέφεραν καθόλου αυτή την είδηση. Μήνυμα αγωνίας από τους ομογενείς μας στην Ουκρανία. Γιατί άλλαξαν θέμα στο Sky όταν Έλληνας που μένει στη Μαριούπολη μίλησε για αυτήν την πολύ δημοκρατική Ταξιαρχία που υπάγεται στο Ζελένσκι. Πρωτοφανής απόφαση της κυβέρνησης. Ποια είναι η νέα κύρωση που επέβαλε στη Μόσχα. λόγω Ουκρανίας. Αυτό που θα ακούσετε είναι πραγματικότητα, δεν είναι κάποιο ανέκδοτο και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια. Αυτά και όχι μόνο, αμέσως τώρα και όπως πάντα και με τη δική σας συμμετοχή. Στη Βουλή μίλησε ο Πρωθυπουργός, όπου εκεί αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του για να δικαιολογήσει την ελληνική βοήθεια προς το Κίεβο, χαρακτηρίζοντας και αναλύοντας με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους την ρωσική επέμβαση. Με απλά λόγια, η ομιλία Μητσοτάκη ήταν ένα μήνυμα απευθείας προς τον Πούτιν. Μη με ρωτήσετε αν σκέφτηκε καλά τι κάνει πριν το κάνει ή αν η έμπνευση αυτή ήταν πάλι δική του. Όπως είπε, η Ρωσία επιχειρεί να αρπάξει εδάφη της Ουκρανίας και η Ελλάδα απέναντι σε αυτό είναι με την σωστή πλευρά της ιστορίας, είναι απέναντι στην προσπάθεια επιστροφής των ηγημονιών. Δηλαδή, τι εννοούσε με αυτό ο Πρωθυπουργό μας, να μην έχουν τα κράτη ηγέτες, αλλά τι να έχουν. Στην συνέχεια δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν ευθύνεται η ρωσική πλευρά για τις απώλειες των ομογενών μας, αλλά αν η Μόσχα δεν είχε εισβάλει στην Ουκρανία, τότε αυτοί θα ζούσαν, είπε χαρακτηριστικά. Και αν το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχαν στριμώξει τον Πούτιν, και η Ρωσία δεν θα είχε μπουκάρι μέσα στην Ουκρανία. Επομένω, το θέμα που αντιμετωπίζουν οι ομογενεί μα δεν είναι μόνο λόγω τη ρωσική επιχείρηση, αλλά αυτό παρέλειψε να το αναφέρει, όπω δεν έκανε και καμία αναφορά στον Ατύλα και στα κατεχόμενα. Μάλιστα, ο Κυριάκο Μιζωτάκη χαρακτήρισε ω άκρα όσου ισχυρίζονται ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει μια πιο ουδέτερη στάση απέναντι στι εξελίξει. Το καλύτερο όμως που ίσως εξηγεί το γιατί συμβαίνουν όλα αυτά πάνω στην Ουκρανία, το άφησε για το τέλος. Λέγοντας ότι τα γεγονότα στην Ουκρανία είναι μια ευκαιρία για να απεξαρτηθεί η Ελλάδα από το φυσικό αέριο της Ρωσίας και τους υδρογονάθρακες, ώστε να εκμεταλλευτούμε το πλούσιο ηλιακό και ολικό πλούτο της χώρας. Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργό. Είπε ότι είναι μια καλή ευκαιρία να απεξαρτητοποιηθούμε από το φυσικό αέριο της Ρωσίας, αλλά και τους υδρογονάθρακες. Γενικά και αόριστα, όχι μόνο της Ρωσίας, να το γυρίσουμε δηλαδή εξ ολοκλήρου στην ηλιακή και ολική ενέργεια. Δηλαδή, με πιο απλά λόγια, η ανάφλεξη στην Ουκρανία είναι και μία καλή ευκαιρία να ακολουθήσουμε την πράσινη μετάβαση ή αλλιώς τη γνωστή επανεκκίνηση. Και ποια είναι από τις μεγαλύτερες χώρες παραγωγούς υδρογοναθράκων που πρέπει εμείς να πάψουμε να τους χρησιμοποιούμε. Μα φυσικά η μη ελεγχόμενη Ρωσία. Όσο η κυβέρνηση υποστήριζε μέσα στη Βουλή ότι είμαστε με την σωστή μεριά της ιστορίας, ο Πούτιν φρόντισε να στείλει το μήνυμά του μέσω Κύπρου, που όμως αφορά και την Ελλάδα. Ο Ρώσος πρέσβη στην Κύπρο, μιλώντας σε κυπριακό κανάλι, διαμήνυσε ότι η κίνηση Αναστασιάδη να κλείσει τον εθνικό εναέριο χώρο για τα ρωσικά αεροσκάφη θα έχει και αυτή οι επιπτώσεις. Πώς θα τροφοδοτείται τώρα η Ευρώπη με ρωσικό αέριο, πετρέλαιο και σιτάρι, ξεκίνησε να λέει και στην συνέχεια έγινε πιο συγκεκριμένος. Πώς θα έχει τώρα η Κύπρος Ρώσους τουρίστες. Δεν θα έρθουν. Θα πάνε στην Τουρκία. Αυτό θέλετε. Τόνισε ο Ρώσος πρέσβης. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η Κύπρος αναπνέει οικονομικά, όχι μόνο λόγω των Ρώσων τουριστών, αλλά κυρίως και εδώ και χρόνια, λόγω της ρωσικής δραστηριότητας και επιχειρηματικότητας που υπάρχει πάνω στο νησί. Επομένως, αφού και αυτή τάχθηκε όπως η Ελλάδα απέναντι στον Πούτιν, οι επιπτώσεις που θα έχει θα είναι πολλαπλές και τεράστιες. Στο ίδιο καζάνι βράζουμε και εμείς. Ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στον τουρισμό μας είναι οι Ρώσοι τουρίστες. Μάλιστα, υπήρξαν χρονιές που, για παράδειγμα, η Κρήτη δεν είχε καλή τουριστική περίοδο και οι μόνοι που έσωσαν την παρτίδα ήταν οι Ρώσοι τουρίστες. Αυτές όμως τις συνέπειες που τις έχουμε άμεσα μπροστά μας με το ξεκίνημα της τουριστικής περίοδου, η κυβέρνηση αποφεύγει να τις αναφέρει. Εξάλλου τη συνταγή την ξέρουμε. Είναι γνωστή εδώ και δύο χρόνια, όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήριζε ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού που δεν συμφωνούσε για το γνωστό θέμα, ξέρετε ποιο, τώρα κάνει και πάλι ακριβώς το ίδιο, μόνο που αυτή τη φορά τους αποκαλεί άκρα. Και οι Έλληνες ομογενείς μας που αγωνιούν καθώς βλέπουν την Ελλάδα μαζί με τη Δύση να ενισχύουν τον Ζελέσκι και άρα παράλληλα και την πολύ δημοκρατική του ταξιαρχία, αυτή τι είναι ακριβώς. Ανήκουν και αυτοί στα άκρα μόνο και μόνο επειδή δεν συμφωνούν με τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης. Και αν είναι αυτή άκρα, οι Ουκρανοί που έχουν για είδωλο και σύμβολό τους τον Αδόλφο, πώς θα τους χαρακτηρίσουμε. Ένας από τους ομογενείς μας που ζουν στη Μαριούπολη, τόλμησε να εκφράσει ακριβώς αυτή την αγωνία του στον Sky. Μόλις όμως έκανε αναφορά σε αυτούς τους δημοκράτες που αποτελούν μια πολύ ισχυρή Ουκρανική ταξιαρχία, οι δημοσιογράφοι αμέσως άλλαξαν θέμα. Εν η Μόσχα, απέναντι στα σχέδια της Δύσης, που επιθυμεί να περάσουν στο παρελθόν υδρογονάθρακες, απάντησε με μια νέα συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας. Ο ρωσικός κολοσσός φυσικού αερίου υπέγραψε σύμβαση για την σχεδίαση αγωγού που μέσω Μογγολίας θα καταλήγει στο Κινέζικο κράτος. Όπως αναφέρουν ξένοι αναλυτές, αν η Ρωσία καταλήξει σε νέα συμφωνία με το Κινέζικο κράτος, θα μεταφέρει ως και 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως στην Ασιατική χώρα. Αυτή η προοπτική όχι μόνο μπορεί να ισοφαρίσει όποιε απώλειες έχει μέχρι στιγμή η Ρωσία λόγω δυτικών κυρώσεων, αλλά και να τη βγάλουν και κερδισμένη. Η ρωσική κυβέρνηση όμω προχώρησε και σε μία ακόμα απάντηση στι κυρώσει που ήδη τρέχουν απέναντί τη, βάζοντα έλεγχο κεφαλαίων για να φρενάρει την έξοδο μεγάλων και γνωστών εταιριών που υπάγονται στη Δύση και ετοίμαζαν τα μπογαλάκια του για έξοδο. Μέχρι νεότερα δεν θα επιτρέπεται σε ξένους επιχειρηματίες και επενδυτές να πολλούν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι είναι η εταιρείε σκολοσί που συντάχθηκαν από την πρώτη κιόλας στιγμή με τις κυρώσεις της Δύσης Ανακοινώνοντα ότι θα σταματήσουν την δραστηριότητά του στη Ρωσία. Και να ήταν μόνο αυτό, η Μόσχα εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση προ την Ευρωπαϊκή Ένωση, προειδοποιώντα την για τι εξοδοτικέ κυρώσει που τη επέβαλε. Μεταξύ άλλων, στο μήνυμα που έστειλε η Ρωσία, αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, σε διεθνεί συμβάσει και ότι η ίδια θα συνεχίζει να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της με κάθε κόστος. Παράλληλα αναλύεται όλο το σχέδιο των δυτικών δυνάμεων που όπως λέει έχει ειδήσει απέναντί της και υπενθυμίζει τις προσπάθειες της Ρωσίας με συνεχείς προειδοποιήσεις για όσα συνέβαιναν εδώ και καιρό στην Ουκρανία. Το μήνυμα Πούτιν καταλήγει με την φράση ότι η κυριαρχία των δυτικών χωρών στο παγκόσμιο στερέωμα έχει παρέλθει προπολού. Οι κυρώσει που αποφασίζει το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα απέναντι στον Πούτιν δεν είναι μόνο αμέτρητε αλλά ορισμένε ξεπερνάνε και κάθε φαντασία. Μία τέτοια είναι αυτή που αποφάσισε το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού ακυρώνοντα την παράσταση Λίμνη των Κύκνων στο Μέγαρο Μουσική. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι αναστέλλεται και η υλοποίηση, συνεργασία, προγραμματισμό ή συζήτηση εκδηλώσεων. Με ρωσικού πολιτιστικού οργανισμού. Μετά από αυτή την εξέλιξη, το ανέκδοτο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ότι σε λίγο δεν θα επιτρέπουν και την ρωσική σαλάτα, ή αλλιώ ρώσικη όπω την ξέρουμε οι περισσότεροι, δεν απέχει και πολύ από το να γίνει πραγματικότητα. Μιας και μιλήσαμε για ανέκδοτα, ας δούμε και κάτι ακόμα που μοιάζει με ανέκδοτο αλλά είναι πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα για την απίστευτη πορεία του Ζελένσκι και πώς από κομικός ηθοποιός που παρίστανε τον πρόεδρο της Ουκρανίας έφτασε τελικά να γίνει και ο πρόεδρός της στην πραγματικότητα. Όταν εξελέγη το 2019, ο Ζελένσκι τότε δεν είχε καμία εμπειρία από πολιτική, αφού μέχρι τότε απλά παρίστανε τον πρόεδρο και μάλιστα συχνά έκανε και χορευτικά φορώντας δερμάτινα και τακούνια. Και μάλιστα έκανε και μουσικά βίντεο όπου σε ένα από αυτά εμφανίζεται να χορεύει φορώντας δερμάτινα και τακούνια. Πολλοί εδώ και καιρό προσπαθούν να εξηγήσουν αυτή την πρωτόγνωρη πορεία που είχε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Μία από τις εξηγήσει που δίνονται είναι ότι για αυτή την απίστευτη πορεία του ευθύνεται και του έδωσε δύναμη το προφίλ του στο Instagram αφού στο Instagram είχε εκατομμύρια ακολούθους. Υπάρχει όμως και μια άλλη εξήγηση, ότι δηλαδή ο Ζελένσκι προωθήθηκε, καθώς αποτελεί τον καλύτερο υπηρέτη των σχεδίων της δύση απέναντι σε αυτά του Πούτιν. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να πείτε και εσείς την άποψή σας γράφοντας σχόλιο κάτω από το βίντεο, όπως και να κάνετε γραφή για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις πρώτοι για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει. Πατήστε εκεί που λέει subscribe ή εγγραφή και αμέσως μετά το καμπανάκι με την ένδειξη όλες οι ειδοποιήσεις. Από εμένα, καλή συνέχεια, για χαρά!